Θα ψήφιζα μία ρύθμιση η οποία θα είχε αντικειμενικά, οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. Τέλος τα οριζόντια μέτρα, διότι αυτό δημιουργεί και τις αδικίες, άρα πρέπει να πάμε σε λύσεις οι οποίες προφανώς κανένας δεν θα μπορεί να τις αφισβητήσει. Ο κύριος Τουράνας μπορεί να το ανοίγει το θέμα, δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνει, αλλά η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι σαφής και πάγια. Πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας, όσο διαρκεί αυτή η περίοδος της κρίσης, δεν πρόκειται να γίνουν.